Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου λοιπόν το Ίδρυμα της Ρόζας Λούξεμπουργκ αλλά και το Ινστιτούτο Πουλατζά που μας δίνει αυτή την ευκαιρία για αυτή τη συζήτηση σήμερα. Νομίζω πιάνεται ένα θέμα από πολλές πλευρές και βέβαια το φιλόξενο χώρο του βιοτεχνικού επιμελητηρίου. Ξέρετε ότι δεν είμαι γιατρός, δεν είχα σχέση ούτε με τα νοσοκομεία ούτε με τα συστήματα υγείας. Βρίσκομαι όμως εδώ για να σας μιλήσω για το τι κάνει η αλληλεγγύη για όλους και για το τι κάνουν οι δομές αλληλεγγύης στο χώρο της υγείας. Αν συμβαίνουν αυτά που ακούσατε και που ξέρετε και ζείτε καθημερινά στα νοσοκομεία, στους αρρώστους δίπλωμας, σε όλο αυτό το καταραίων σύστημα, στα φαρμακεία κτλ. Παράλληλα, μέσα στην κοινωνία, με έναν τρόπο εκπληκτικό, ο κόσμος αυτοοργανώνεται. Μόνος του. Αυτοοργανώνεται για να αντισταθεί στην κρίση με αλληλεγγύη. Αυτές οι δομές βρίσκονται παντού, σε όλη την Ελλάδα. Εμείς καταγράφουμε πάνω από 250 δομές σε όλη την Ελλάδα σήμερα. Και αυτές οι δομές έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά? Λειτουργούν συνελευσιακά, όλοι μαζί δηλαδή αποφασίζουν εθελοντικά, χωρίς χρήματα και λειτουργούν για να βοηθήσουν τον κόσμο όχι στη βάση της φιλεσπλαχνίας, αλλά στη βάση της αλληλεγγύης, της κοινωνικής αλληλεγγύης, να στηρίξουν τον κόσμο, να στηρίξουν τον κόσμο στην κρίση, να μην είναι κανείς μόνος στην κρίση, όπως έλεγε το προεκλογικό μας σύνθημα, για να σταθεί ο κόσμος στα πόδια του, να αντισταθεί. Για να αντισταθεί. Αυτός είναι ο στόχος μας. Η αλληλεγγύη για όλους είναι ένας κόμβος ο οποίος φέρνει σε επαφή, διευκολύνει αν θέλετε, να κρατήσουμε αυτή την λέξη, διευκολύνει όλες αυτές τις κινήσεις που διαμορφώνονται σε όλη την Ελλάδα. Τι κάνει ακριβώς και πώς το κάνει αυτό? Καταρχήν τις φέρνει σε επαφή, είτε ψηφιακά, δηλαδή με μια μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία τέλειωσε, είναι διαδραστική και μπορεί ο καθένας να μπαίνει από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και να βλέπει είτε πού δίνουν κοντά του φάρμακα, είτε πού έχουν κοντά του τροφή, είτε που υπάρχουν ενισχυτική διδασκαλία ή που υπάρχουν δράσεις του πολιτισμού κτλ. Όπως σας εξηγήσω αμέσως, ή να από την Καβάλα μέχρι την Κρήτη να συντονίζεται τι του λείπει, τι θέλει να βρει, πώς μπορεί να το βρει. Μια τεράστιο δηλαδή δίκτυο πληροφορίας πια σε όλη την Ελλάδα όλων αυτών των δομών. Αλλά συγχρόνως τις βοηθούμε και αναλογικά, δηλαδή με τα τηλέφωνα, με την προσωπική επαφή και ούτω καθεξής. Σε τι κατηγορίες αυτές οι δομές αλληλεγγύης δραστηριοποιούνται? Δραστηριοποιούνται σε 6 κατηγορίες κυρίως. Η πρώτη και πολύ μεγάλη είναι η τροφή. Η τροφή η οποία είτε σημαίνει νοπή τροφή που μαγειρεύεται και καταναλώνεται από όλους μαζί ή πακέτα που δίνονται σε οικογένειες κάθε 15 μέρες. Ξεκινάει μια δομή κάπως έτσι και στην αρχή καταγράφει 20-30 οικογένειες που πρέπει να δώσει πακέτα και μέσα σε 2 μήνες αυτά έχουν γίνει 200 και 220 και 240. Το θέμα της τροφής είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το δεύτερο εξίσου σημαντικό θέμα είναι η υγεία. Κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά ιατρία ξεφυτρώνουν παντού, σε όλη την Ελλάδα, με μεγάλη ταχύτητα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 30 τέτοια κοινωνικά ιατρία, κοινωνικά φαρμακεία.
Και τον επόμενο μήνα είναι η υποίδρυση 10 καινούρια. Δηλαδή πια επιταχύνεται ο ρυθμός με τον οποίο αυτές οι δομές πρέπει να ανταποκριθούν στην κρίση και έχουν μεγάλη κοινωνική αποδοχή. Όμως δραστηριοποιούμαστε και στην κοινωνική οικονομία, λέγγυα οικονομία, τράπεζες χρόνου και ούτω καθεξής, όπως και οι χωρίς μεσάζοντες κυρίως δουλεύουν, τους χρησιμοποιούμε στο κομμάτι της τροφής. Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο της παιδείας, κοινωνική υποστηρικτική διδασκαλία, φροντιστήρια, κοινωνικά οδεία. Το οδείο, ας πούμε, που ξεκίνησε με 60 αιτήσεις και 60 μαθητές πέρυσι, είχε 1.600 αιτήσεις φέτος, έχει 60 μουσικούς, δασκάλους μουσικής και ούτω καθεξής. Δραστηριοποιούμαστε στον πολιτισμό, δηλαδή θεατρικά δρόμενα για παιδιά, αλλά και κινηματογράφος και μουσική και συγχρόνως. Είναι ο χώρος μέσα από τον οποίο μπορούμε να μιλήσουμε για το φασισμό με πολλούς τρόπους. Ο φασισμός που, όπως ξέρετε, μπαίνει παντού, μπαίνει μέσα στα σχολεία, μπαίνει μέσα στις γειτονιές και προχωράει εξαιρετικά γρήγορα. Δραστηριοποιούμαστε επίσης στο χώρο της νομικής στήριξης, δηλαδή έχουμε μια μεγάλη ομάδα δικηγόρων, τραπεζικών, οι οποίοι βοηθάνε τους ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα να μην χάσουν το σπίτι τους, τους υποστηρίζουν νομικά, τους δίνουν συμβουλές, τους λένε ποιες ενέργειες ακριβώς πρέπει να κάνουν και ούτω καθεξής. Και τέλος, οργανωνόμαστε και κινητοποιούμαστε στο διεθνή χώρο με μεγάλες καμπάνιες, με επαφές που κάνουμε από το διεθνή χώρο. Το Ντιλίνκε, ας πούμε, είναι ένα αδελφό κόμμα το οποίο μας ενισχύει σημαντικά με τις δράσεις του, αλλά και το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα που ήμασταν πρόσφατα στο συνέδριό του και αυτό κινητοποιείται για να συνδεθεί μαζί μας και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε σε αυτή όλη τη μεγάλη ιστορία που ο λαός μας ο ίδιος ξεκινάει, οργανώνει μόνος του, εμείς απλά σε αυτή τη φάση το συντονίζουμε. Ας έρθω όμως πάλι στο θέμα σας σήμερα, δηλαδή στο θέμα μας, δηλαδή στις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης στον χώρο της υγείας. Οι δομές αυτές πιστεύουμε ότι αποδεικνύονται εξαιρετικά πρωτοπόρες σε πολλά επίπεδα. Ενώ το ΕΣΥ κατέρε και οι ανασφάλιστοι άνεργοι πολλαπλασιαζόντουσαν 1.000 κάθε μέρα περίπου, τα κοινωνικά ιατρία, όπως σας είπα, ανταποκρινόντουσαν άμεσα από την πρώτη στιγμή. Και οδοντιατρία κοινωνικά έχουμε, έτσι, χωρίς αυταπάτες, ότι πρόκειται να υποκαταστήσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ούτε με κανένα τέτοιο στόχο, προφανώς. Παράγουν σήμερα μια νέα λογική οργάνωσης, δουλειάς και δράσης των πρωτοβάθμιων δομών υγείας. Ποια είναι η εικόνα? Σας είπα ότι σε ένα δείγμα που έχουμε από νούμερα 17 κοινωνικών ιατρίων, δηλαδή περίπου στο 50% όλων των δομών που έχουμε, η εικόνα είναι εξής. Απασχολούνται 577 γιατροί εθελοντές, εκ των οποίων 437 με βάρδιες στα κοινωνικά μας ιατρία και 140 στα δικά τους ιατρία, αλλά συνδεδεμένοι ευθέως με τα κοινωνικά μας ιατρία. 110 φαρμακοποιοί, εκ των οποίων 78 στα κοινωνικά φαρμακεία και 30 συνδεδεμένοι μέσα από τα ιατρία τους. 472 εθελοντές για γραμματιακή υποστήριξη, προμήθειες, καθαρισμό και άλλα. Διπλασιάστε τα για να καταλάβετε το συνολικό νούμερο που έχουμε σήμερα. Στο 40% του δείγματος που έχουμε καταγράφτηκε η εξυπηρέτηση 13.000 ασθενών από τη λειτουργία τους. Όμως, οι 10.000 αφορούν το τελευταίο διάστημα των 6 μηνών, για να καταλάβετε πόσο πολλαπλασιάζεται. Δηλαδή, μπορούμε πια να μιλάμε ότι εξυπηρετούνται μέσα σε αυτό όλο το διάστημα λειτουργίας τους γύρω στους 25.000 ασθενείς όλη τη χώρα. Να μιλήσω λίγο παραπάνω για τον τρόπο λειτουργίας τους.
Όπως είπα από την πρώτη στιγμή, λειτουργούν με αυτοοργάνωση, συνελευσιακά. Στηρίζονται σε εθελοντική προσφορά εργασίας και σε αχρήματη προσφορά. Πιστεύουμε ότι σπάζουν τα πρότυπα σχέσεις γιατρού ασθενούς, του ειδικευμένου και του μη ειδικευμένου, από τον τρόπο λειτουργία τους, γιατί δημιουργούν μια συμμετοχική εξ αρχής προσέγγιση του ζητήματος της υγείας. Δηλαδή, οι ασθενείς και οι γιατροί μαζί αποφασίζουν για τα βήματα του κοινωνικού ιατρίου ή του φαρμακείου κτλ. Αποκτούν ένα νέο ρόλο μέσα στην πόλη. Γίνονται ένας κόμβος γύρω από τον οποίο η πόλη συναρθρώνεται. Αναπτύσσουν δικτυώσεις με τα κοντινά νοσοκομεία, τα ιατρία, τα φαρμακεία στην γειτονιά, τους τοπικούς συλλόγους γιατρών, φαρμακοποιών και ούτω καθεξής. Αναπτύσσουν διεκδικητικό ρόλο για την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Δηλαδή, στην απεργία των νοσοκομειακών γιατρών που θυμάστε πριν 2 μήνες, τα κοινωνικά ιατρία συντονίστηκαν μεταξύ τους και κατέβηκαν, συμμετείχαν στην απεργία με δικά τους πανό, με τον κόσμο τους, ακριβώς δείχνοντας την αλληλεγγύη τους στους γιατρούς και στα αιτήματά τους, τους νοσοκομειακούς γιατρούς. Προμηθεύουν με φάρμακα τα δημόσια νοσοκομεία με αντάλλαγμα τη συνδρομή και περίθαλψη στο νοσοκομείο των βαριά ασθενών. Δηλαδή, δίνουμε τα φάρμακα για τη χημειοθεραπεία με απαίτηση το νοσοκομείο να κάνει τη χημειοθεραπεία στον ασθενή. Απαιτούμε από το ιατρείο να ξεγεννήσει την έγκυο η οποία πρέπει να πληρώσει 600 ευρώ για κανονικό τοκετό ή 1000 για κεσαρική. Αξιοποιούν εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις δομών υγείας, όπως κέντρα υγείας, παρατημένα, δημοτικά ιατρία. Τους ξαναδίνουν ζωή, τα βάφουν, τα φτιάχνουν, τα ξαναζωντανεύουν. Δημιουργούν εντελώς νέες σχέσεις και νέες προοπτικές. Μπολιάζουν την ελληνική πραγματικότητα με νέες μορφές και αντιλήψεις για την πρωτοβάθμια υγεία. Δημιουργούν νέες σχέσεις. Αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύτιμο. Παράλληλα, εμείς στην αλληλεγγύη για όλους κάνουμε μεγάλες καμπάνιες στο εξωτερικό και στο εσωτερικό για τη συλλογή των φαρμάκων. Ξέχασα να σας πω ότι πολύ συχνά τα κοινωνικά μας ιατρία δίνουν στα νοσοκομεία φάρμακα. Μας περισσεύουν ή, εν πάση περιπτώσει, έχουμε παραπάνω φάρμακα, γιατί μαζεύουμε φάρμακα και από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Φάρμακα, γιατί όπως ξέρετε υπάρχει αυτή η γνωστή πολυφαρμακία στην Ελλάδα, δίνει ο κόσμος φάρμακα. Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, ότι εμείς δίνουμε στα νοσοκομεία που έχουν έλλειψη από διάφορα φάρμακα. Συγχρόνως έχουμε πολλές δωρεές. Η καρέκλα γυναικολογική, οδοντιατρική, μηχανήματα από γιατρούς, από παντού. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι αναπτύσσονται σε όλες τις πόλεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι αναπτύσσονται από τη Γουμενίτσα μέχρι την Κρήτη, από την Αύπακτο μέχρι τη Δράμα, ότι πας στη Δράμα και βρίσκεις κοινωνικό ιατρείο με 80 γιατρούς και νοσηλευτές. Εμείς, εκτός των άλλων που κάνουμε όλων υποτίθεται του συντονισμού όλου αυτού που κάνουμε και της διευκόλυνσης, έχουμε και ένα ταμείο. Έχουμε ένα ταμείο αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά, το οποίο χρηματοδοτείται από το 20% του μισθού των βουλευτών μας. Και συγχρόνως από τα αδελφά κόμματα, όπως τον Τιλίνκε, που μας έστειλε 40.000 ευρώ πρόσφατα. Όπως από τη Γαλλία, που μαζεύουν οι σύντροφοί μας, Έλληνες και Γάλλοι, χρήματα.
Μπαίνουν σε έναν τραπεζικό λογαριασμό της αλληλεγγύης, του Ταμείου της Αλληλεγγύης, διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν διαφάνεια όλα τα λεφτά όπως μπαίνουν και όπως διανέμονται και πού διανέμονται, γιατί διανέμονται με προτεραιότητες ανάγκης και αδυναμίας. Δηλαδή δεν δίνουμε σε ένα μέρος, δίνουμε μετά από αιτήσεις, αιτήματα που έχουν συγκεκριμένες δομές και αφού περάσουν από το ταμείο που διοικείται από 5 βουλευτές μας, 3 από την κεντρική μας, από τη γραμματεία και 4 από την αλληλεγγύη για όλους. Κάνουμε ράνους και τα λοιπά. Μεγάλες, σκοπεύουμε να επεκταθούμε σε μεγάλα φεστιβάλ, συναυλίες και τα λοιπά για να ενισχύσουμε όλες τις δομές μας και ούτω καθεξής. Τελειώνω λοιπόν λέγοντας το εξής. Στην τροφή και την υγεία κυρίως αποτυπώνεται η τραγωδία του ελληνικού λαού. Αλλά εκεί αποτυπώνεται και αποτυπώνονται και τα πιο ενδιαφέροντα και ριζοσπαστικά εγχειρήματα αντιπαράθεσης του λαού μας στην κρίση. Αυτή είναι η δική μας συνεισφορά στην Ευρώπη, των πολιτικών του μνημονίου, στην Ευρώπη, των πολιτικών της λιτότητας, είναι η συνεισφορά του δικού μας λαού που απαντάει έτσι εκεί που θέλουν να μας κάνουν πειραματόζωμο. Εμείς απαντούμε με το μοναδικό τρόπο που ο ελληνικός λαός ξέρει πάντα, μέσα στη μακραίωνη ιστορία του να απαντάει, με την αλληλεγγύη.